Όπως συμβαίνει και ανά την Ελλάδα με τις αντίστοιχες οργανώσεις του κόμματος, η τομεακή οργάνωση Κερκύρας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος βρίσκεται στη διαδικασία συζήτησης τόσο εντός όσο και εκτός κόμματος, δηλαδή με φίλους του, με σκοπό να καταθέσουν προτάσεις και από αυτές τελικά να προκύψει η σύνθεση του ψηφοδελτίου. Όπως ενημέρωσε ο γραμματέας της οργάνωσης Γιάννης Μπορμπότης, πολύ σύντομα θα οριστικοποιηθεί η σύνθεση του ψηφοδελτίου και αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά τα οποία θα το διακρίνουν. Θεωρούμε ότι θα είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα εκφράζει και τους εργαζόμενους, ενώ τη συμμαχία με άλλα στρώματα, θα εκφράζει αυτό που θέλει να πει το ΚΚΕ και στη νεολαία. Θα απαρτίζεται και από ανθρώπους οι οποίοι συμπορεύονται με το ΚΚΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορες μάχες, είτε αυτές είναι κινηματικού χαρακτήρα είτε εκλογικού χαρακτήρα. Και με αυτή τη λογική προσπαθούμε και ευελπιστούμε να φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα μπορεί να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πολιτική μάχη που έρχεται, που είναι οι εκλογές, και απέναντι στα διλήμματα που θα βάλει η κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση, να βάλει το πραγματικό δίλημα, όπως αυτό το εκφράζει το ΚΚΕ, που είναι ότι εάν θα υπάρχουν ισχυρές κυβερνήσεις την επόμενη μέρα για να περάσουν ισχυρά τα αντιλαϊκά τους μέτρα, ή αν θα υπάρχει ισχυρός λαός ο οποίος θα διεκδικήσει λύσεις για το σήμερα αλλά και οριστικές λύσεις για το αύριο. Πολύ σύντομα θα έχουμε την ανακοίνωση των ονομάτων και βέβαια θα υπάρχει και κάποια εκδήλωση που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, όπου θα γίνει και παρουσίαση πλατιά και στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης όλων των υποψηφίων. Από την πλευρά του, ο συντονιστής των οργανώσεων του Μέρα 25 στην Κέρκυρα, Βασίλης Καβαδίας, ενημέρωσε ότι το Σάββατο αναμένεται η Εκλογική Επιτροπή του Κόμματος Κεντρικά να ξεκινήσει τη συζήτηση για την τελική διαμόρφωση των ψηφοδελτίων όλης της χώρας, με βάση τα ονόματα που έχουν σταλεί από τις οργανώσεις του Μέρα 25. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Φεβρουαρίου με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η πλειονότητα θα είναι γυναίκες. Πιθανότατα. Ναι. Θα είναι πιθανότατα τρεις γυναίκες, δύο άντρες. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να καλύπτονται πολλές ομάδες του λαού της Κέρκυρας. Όχι μόνο επαγγελματικά. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η στόχη μας. Πιστεύω ότι είναι ένα δυνατό ψηφοδέλτιο. Θα είναι ένα δυνατό ψηφοδέλτιο. Καλά τα ονόματα που συμμετέχουν. Θα το δείτε βέβαια. Και θα τα ξαναπούμε. Στην Κέρκυρα πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα πάτε καλά, καλύτερα ίσως και από την προηγούμενη φορά? Εκτιμώ ότι στην Κέρκυρα θα υπερδιπλασιάσουμε το προηγούμενο ποσοστό μας. Και είμαι σχεδόν σίγουρος... Πάμε πολύ καλά την προηγούμενη φορά. Ναι, είχαμε 4,86, τώρα ευελπιστώ ότι θα φτάσουμε ή θα ξεπεράσουμε το 10%. Δεν είναι ουτοπικός στόχος. Το βλέπουμε κάθε μέρα στις περιοδίες που κάνουμε στα χωριά, στις συζητήσεις που έχουμε με τον κόσμο, στην ανταπόκριση που έχουμε και αν θέλετε στον κόσμο που εισδρέει στην οργάνωσή μας στην Κέρκυρα.